καρος ορίζουμε στην αποψινή εκδήλωση, καταρχήν να ζητήσουμε ένα μεγάλο συγγνώμη για την αναστάτωση που υπήρξε στο όλο πρόγραμμα, μιας και η αρχική ανακοίνωση έλεγε στις 7.30 ώρα και στο χώρο του Θεάτρου του Πολιτιστικού Κέντρου. Επειδή όμως υπήρξε μια κακή συνεννόηση με τους υπεύθυνους του προγράμματος, ενώ στην αρχή μας δώσανε την αίθουσα, ανακαλύψαμε ξαφνικά ότι υπήρχε μια άλλη εκδήλωση, οπότε προσπαθήσαμε την τελευταία ώρα και την εκδήλωση αυτή να σώσουμε και έτσι μεταφερθήκαμε στον χώρο αυτόν εδώ, που και πέρυσι τις ίδιες μέρες είχαμε ξανά κάνει την παρουσίαση ενός παραμυθιού. Είναι η δεύτερη συνεχή χρονιά που γίνεται από τη Δημοτική Κοινότητα της Νέας Ιωνίας μέσα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που κάνει ο Δήμος Πόλου και ως μια ομάδα η κόκκινη κλωστή χρώματα και μουσική που αποτελείται από την Αγγελική Κούρκουλ που είναι ζωγράφος, τον Παναγιώτη Περλή που είναι μουσικοσυνθέτης και τον υποφαινόμενο. Ξεκινήσαμε πριν από κάποια χρόνια εντελώς συμπτωματικά θα λέγαμε στην αυλή ενός νηπιαγωγείου της Νέας Ιωνίας, όταν μας παρότρινε μία νηπιαγωγός να αφηγηθούμε ένα παραμύθι με τη συνοδεία μουσικής και την ώρα που θα γινόταν η αφήγηση, η ζωγράφος να δημιουργήσει έναν τίμο. Τα πήγαμε καλά, σαν ένα πρώτο ξεκίνημα. Και είπαμε αυτό να το καθιερώσουμε. Και έτσι συνεχίσαμε και παρουσιάσαμε και άλλα παραμύθια για να φτάσουμε στη σημερινή μέρα που είναι αφιερωμένη στα παιδιά του ορφανοτροφείου. Γι' αυτό υπάρχει και ένας κουμπαράς, όποιος θέλει από το υστέρημά μας πια και όχι από το πλεόνασμά μας, ας ρίξουμε στο κουμπαρά του ορφανοτροφείου. Και προτρέψαμε φυσικά όσοι θέλουν να φέρουν και ήδη ατομικής υγιεινής για τους νέους που βρίσκονται στο κατάστημα κράτησης που υπάρχει στην πόλη μας. Ίσως είναι παιδιά που έχουν έρθει από άλλες κοινωνίες, με παραγματική συμπεριφορά, βρεθήκαν πίσω από τα κάγκελα, όμως οι άνθρωποι πάντα πρέπει να δείχνουν την αλληλεγγύη τους και σε αυτούς τους ανθρώπους. Είχα την εμπειρία να περάσω και από εκείνο το σχολείο και να βρεθώ με αυτούς τους ανθρώπους και γι' αυτό ίσως προσπαθούμε και εγώ και η Αγγελική και ο Παναγιώτης να δίνουμε κάτι και σε αυτά τα παιδιά. Σας ευχαριστούμε πολύ λοιπόν για την παρουσία σας. Ευχόμαστε σε όλους καλές γιορτές. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Τσανάκα, την πρόεδρο του Ιδρύματος του Ορφανοτροφείου που είναι εδώ, καθώς και τη συγγραφέα του βιβλίου μας, την αγαπητή Αθηνά, που είναι μάλιστα και απόφοιτη από το δικό μας το σχολείο, από το 6ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας. Έχουμε μία συγγραφέα και ίσως να έχουμε και τους αυριανούς μικρούς. Τους αυριανούς συγγραφείς, μιας και θα ακούσετε τη συνέχεια του παραμυθιού μέσα από την γραφή των μαθητών της ΓΑΜΑ 2 τάξης.
Στην αγαπημένη αυτή εποχή του χρόνου, οι δουλειές του εργαστήρι του Άι Βασίλη ήταν πάρα πολλές. Το κάθε εξωτικό είχε αναλάβει και από ένα σπουδαίο καθήκον. Ο Φανταστικούλης συναρμολογούσε τα αυτοκινητάκια. Ο Σαχαρούλης τοποθετούσε τις κούκλες στα κουτιά τους. Ο Φατσούλης έκοβε τις κορδέλες και τα πολύχρωμα χαρτιά που θα τύλιγαν τα δώρα. Και όλοι μαζί ζούσαν ευτυχισμένες στιγμές. Βασίλης πρέπει να φύγει στην ώρα. Οι τάρανθοι κάνουν κάθε μέρα γυμναστική έξω στο χιόνι για να είναι έτοιμοι ως τη μεγάλη μέρα της αναχώρησης. Δεν πρέπει εμείς να καθυστερούμε. Ξαναδεί αυτό το ξωτικό στο χωριό τους. Αμέσως πήγε δίπλα. Το περίεργο κλάσμα ήταν τώρα σκυφτό, πάνω από ένα κουκλόσπιτο και ετοίμασε με αφοσίωση, κάνοντας τάχα πως δεν είδε τον Ατσίδα. Ξωτικό, ποιος είσαι εσύ? Δεν θυμάμαι να σε έχω ξαναδεί στο χωριό του Άι Βασίλη. Είμαι ο Κοκκινούλης, απάντησε εκείνο, συνεχίζοντας να δουλεύει, σκυφτό, πάνω από το κουκλόσπιτο. Μένω κι εγώ εδώ. Περίεργο, σκέφτηκε σιωπηλά ο Ατσίδας. Και εκείνη τη στιγμή πετάχτηκε από πίσω του, από το πίσω μέρος του παντελονού του Κοκκινούλη μια μεγάλη ουρά. Ο Ατσίδας τα έχασε. Γιατί κατάλαβε με ποιον είχε να κάνει. Α, τζήριξε. Δεν είσαι εξωτικό, είσαι ένας καλικάντζαρος. Στο άκουσμα αυτής της φράσης, τα υπόλοιπα ξωτικά έβαλαν κι αυτά στις φωνές και έφυγαν άρον-άρον από το εργαστήρι τρομαγμένο. Λίγη ώρα μετά, ο Ατσίδας είχε πάει τον παράξενο εισβολέα τον Κοκκινούλη μπροστά από τον Άι Βασίλη. Εκείνος έτριβε την πλούσια γενιάδα του, προσπαθώντας να καταλάβει τι συνέβη και είχε αναστατωθεί το ήσυχο χωριό του Βόρειου Πόλου. Κοκκινούλη, πώς βρέθηκε στο χωριό μας? Τον ρώτησε αυστηρά. Εσύ είσαι ένας καλικάντζαρος και φόβησες όλα μου τα ξωτικά, τα οποία παράτησαν τις δουλειές τους και τρέχουν να κρυφτούν. Ξέρεις πόσο σοβαρό είναι αυτό?
Ξέρεις πόσες δουλειές έχουμε αυτή την εποχή και πόσα παιδιά περιμένουν τα δώρα τους από εμάς. Τι γυρεύεις εσύ εδώ? Ο Κοκκινούλης σήκωσε για πρώτη φορά το κεφάλι του και κοίταξε με τα πελώρια μάτια του τον Άη Βασίλη που έδινε απορριμμένος. Εγώ Άγιε Βασίλη, να ξέρεις, είναι καλικάτζαρος Άγιε Βασίλη, είπε τρέμοντας ο Ατσίδας που καθόταν πίσω από μια ξύλινη κολόνα. Θέλει να μας κάνει κακό. Όχι, είπε κλαίγοντας με αναφιλητά ο Κοκκινούλης. Όχι, δεν θέλω να σας κάνω κακό. Το έσκασα από τον κάτω κόσμο, τον καλικατζάρο, και ήρθα κρυφά εδώ για να μείνω μαζί σας. Δεν θα σας γίνω βάρος. Θα δουλεύω, θα προσέχω το χωριό, θα κάνω ό,τι μου πείτε. Μόνο αφήστε με να μείνω μαζί σας. Όχι, όχι, ξύριξε ο Ατσίδας από την γωνιά μου. Και ο Κοκκινούλης έκλαιγε πιο δυνατά τώρα. Συνέχισε με περισσότερο θάρρος ο Κοκκινούλης.
είχα ακούσει για το χωριό του Άι Βασίλη στον Βόρειο Πόλο, όπου ετοιμάζεται τα δώρα των παιδιών και θέλησα να έρθω. Κρυφά όμως, γιατί ήξερα ότι δεν θα με δεχόσασταν. Ήθελα να κάνω κάτι που θα δίνει χαρά στον κόσμο. Τέρμα εισαγωγές για μένα. Θέλω μόνο να είμαι καλός από εδώ και πέρα. Αφού ο
Κοινούλης βρέθηκε στο χωριό του Άη Βασίλη και τρόμαξε τους πάντες και τα πάντα, αποφάσισε και υποσχέθηκε στα ξωτικά και στον Άη Βασίλη ότι δεν θα κάνει ζαβολιές και έτσι τον δέχθηκαν όλοι στο χωριό του Άη Βασίλη. Όλα τα ξωτικά έτρεψαν από το γαλλικάτσαρο από κοντά. Όταν τον είδαν, τρόμαξαν. Ο Άγιος Βασίλης τους είπε να μην φοβούνται, γιατί ο Κοκκινούλης μετάνιωσε για ό,τι κακό είχε κάνει και από εδώ και πέρα θα έκανε μόνο το καλό. Ξωτικά πίστεψαν τον Άγιο Βασίλη και συνέχισαν τις δουλειές του. Έτσι λοιπόν, ο Κοκκινούλης άρχισε να δουλεύει μαζί τους. Ο Άγιος Βασίλης, βλέποντας το πρόσωπό του μόνο καλοσύνη και πως εργαζόταν σκληρά με τα ξωτικά, αποφάσισε να του κάνει ένα δώρο. Θα πω πάντα ό,τι κι αν λένε να κάνω. Στο υπόσχομαι με όλη μου την καρδιά. Θα βοηθάω τα ξωτικά, θα ταΐζω τους ταράνους, θα τους πλένω, θα τους καθαρίζω, θα τους γυμνάζω. Όλα θα τα κάνω για σένα, Άη Βασίλη. Τότε ο Άη Βασίλης τον ευχαρίστησε με μια αγκαλιά. Προς εμένα, είπε ο Άη Βασίλης. Ο Καλικάντζαρος γύρισε
Και τότε, φλατ, ένα φωτάκι έλαμψε. Ο Άγιος Βασίλης του έβγαλε μια φωτογραφία που φαινόταν τα στραβά του δόντου. Φώναξε τον Ατσίδα και του είπε: «Στις συσκευασίες των ζαχαρωτών θα βάλετε και από μια φωτογραφία του κοκκινούλη στραβοδόντη που θα γράφουν: Προσοχή! Τα πολλά ζαχαρωτά κάνουν κακό στα δόντια». Όλοι άρχισαν να γεννούν ασταμάτητα και ο Άι Βασίλης λέει στον Γαλλικάντζαρο: «Ξέρω και εγώ να κάνω ζαβολιές. Χω, 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 χω». Εκεί έβαζε ο Άι Βασίλης όσα γράμματα ήθελε να σκεφτεί. Μια νύχτα ο Κοκκινούλης επισκέφθηκε τη Μαριλού την ώρα που κοιμόταν. Ήθελε να δει αν το σπίτι μπορούσε να φιλοξενήσει έναν αληθινό σκύλο. Το σπίτι ήταν μεγάλο και είχε και αυλή. Ήταν μια κορνίζα καρδιά που έδινε τον Άι Βασίλη και μαζί τους τραγουδώντες. Όσο πλησίαζαν τα Χριστούγεννα, το άγχος των ξωτικών μεγάλο για το αν θα είναι έτοιμα τα δώρα όλων των παιδιών. Μόνο ο μικρός Καλλικάντζαρος ήταν σίγουρο πως όλα θα είναι έτοιμα στην ώρα τους. Γι' αυτό το έβλεπε ο Άι Βασίλης. Την παραμονή των Χριστουγέννων, βράδυ, την ώρα της αναχώρησης, ο Άι Βασίλης φώναξε: «Κοκκινούλη, οι καλές πράξεις ανταμείβονται. Καλά Χριστούγεννα». «Σε παρακαλώ, να με πάρεις μαζί σου όταν θα μοιράζεις τα δώρα στα παιδάκια». Ο Άι Βασίλης σκέφτηκε αν θα πάρει μαζί του τον Κοκκινούλη. Μετά από λίγο αποφάσισε και του είπε: «Κοκκινούλη, ετοιμάσου, θα έρθεις μαζί». Ο Κοκκινούλης τρελάθηκε από την χαρά. Όλα τα ξωτικά ξεκίνησαν να ετοιμάσουν το έλπιθρο με τα δώρα. Η Τάρανθη ήταν έτοιμη για τη μεγάλη περιπέτεια. Το ίδιο και ο Άι Βασίλης και ο Κοκκινούλης.
χτύπησε τα σκοινιά που ήταν δεμένα με τα σαμάρια των ταράνων. Οι τάραχοι κάλπασαν και υψώθηκαν πιο πολύ. Το κουκκινούλι τον έπιασε ζαλάδι και ο Άι Βασίλης τον πήρε στην αγκαλιά του. Κάπου ήταν οι καλικάντζαροι που πετούσαν πέτρες. Κατάφεραν να σπάσουν το ένα πόδι από το έπιθρο. Έκανε να φύγει ο Άι Βασίλης, να συνεχίσει το ταξίδι του, αλλά ήταν αδύνατο. Έπεσαν σε μια σκεπή. Ο κοινούς ξύπνησε και τότε είδε το έπιθρο σπασμένο και τον Άι Βασίλη απογοητευμένο. Θύμωσε πολύ, κατέβηκε από τη σκεπή και άρχισε να ψάχνει τους καλικάντζαρους. Τους άκουσε να σχεδιάζουν κι άλλες σκανδαλιές. Πήγε να τους σταματήσει, αλλά έπεσε σε μια λαμπή. Έγινε χάλια και τα ρούχα του βράχη. Ήρθε ο Άι Βασίλης και τον βοήθησε. Εν τω μεταξύ, οι καλικάντζαροι είχαν αρπάξει το έλθει. Αλλά όχι τα δώρα, γιατί πίστεψαν ότι πίσω από τα περιτυλίγματα θα υπήρχαν βάζα, σκούπες και φαράσια και ό,τι άλλο φαντάστηκαν. Μετά, ο Άι Βασίλης και ο Κοκκινούλης ανέβηκαν στη σκεπή, όπου δεν υπήρχε τίποτα άλλο παρά μόνο τα δώρα και κάποια σκοινιά πεταμένα. Κάθισαν απογοητευμένοι οι δυο. Μετά από λίγο άκουσαν ένα μουγκανιτό. Ήταν ο τάραχος ο Πίπης. Ο Κοκκινούλη του ήρθε μια ιδέα. Πήρε τα πεταμένα σκοινιά και με αυτά έθεσε τους άλλους με τα δώρα και τους φόρτωσε στον Πίπη. Ανέβηκε κι αυτός μαζί με τον Άι Βασίλη και πέταξαν ψηλά χωρίς αυτή τη φορά να τον πιάσει ζαλά. Μοίρασαν σ' όλα τα παιδάκια δώρα. Όταν τελείωσαν, γύρισαν στο βόρειο πόλο. Σαν έφτασαν, όλα τα ξωτικά κοιμόντουσαν βαθιά. Ο Άι Βασίλης και ο Κοκκινούλης έκαναν ησυχία για να μην τους ξυπνήσουν. Οι δυο τους ήταν πολύ ευτυχισμένοι. Ο Κοκκινούλης ευχαρίστησε τον Άι Βασίλη και του είπε: αυτά τα Χριστούγεννα θα μου μείνουν αξέχαστα και ελπίζω και τα επόμενα να είμαι πάλι κοντά σου. Το πρωί της πρωτοχρονιάς η Μαριλού ξύπνησε και ένα σκυλάκι της έγλυφε το χέρι. Ήταν πολύ χαρούμενο και ο Κοκκινούλης ακόμα πιο πολύ ευτυχισμένο. Έτσι, πέρασε μια όμορφη ζωή, ξέροντας ότι βοηθούσε τους ανθρώπους και δεν τους στεναχώρουσε. Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Κάποια από τα έσοδα των πωλήσεων θα πάει υπέρ του ορφανοτροφείου. Και η Αθηνά είναι εδώ, ας δούμε και τη συγγραφέα, έρχεται η συγγραφέα μαζί μας και θα ήθελα και
και τους μικρούς συγγραφείς που είναι εδώ και ακούσαν το όνομά τους, να έρθουν και αυτοί εδώ μπροστά. Για το αύριο και νομίζω ό,τι μπορούμε να κάνουμε για αυτά τα παιδιά αξίζει. Να είστε καλά, καλές γιορτές. Ευχαριστούμε λοιπόν για την παρουσία σας.